Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων της Citizen Web TV. Ένταση επικράτησε το πρωί σήμερα στις εγκαταστάσεις της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, όπου πραγματοποιείται η Τρίτη Ελληνογερμανική Συνέλευση Δημάρχων, στην οποία μετέχει και ο εντεταλμένος της Γερμανίδας Καγκελαρίου για την Ελληνογερμανική Αυτοδιοικητική Συνεργασία και υφυπουργός εργασίας Hans Joachim Fuchtel. Εργαζόμενοι στην τοπική αυτοδιοίκηση, αντιδρώντας στις χθεσινές δηλώσεις Fuchtel, εισέβαλαν από αφύλακτο σημείο μέσα στις εγκαταστάσεις της ΔΕΘ και επιτέθηκαν σε γερμανική αντιπροσωπεία. Ο ίδιος, ωστόσο, ο Γερμανός Υφυπουργός Εργασίας, είπε ότι οι δηλώσεις του παρερμηνεύτηκαν. Στη συνέχεια, πραγματοποίησαν συμβολική κατάληψη στο γραφείο του Δημάρχου Θεσσαλονίκης, διαμαρτυρόμενοι για τα μέτρα που προβλέπει το μεσοπρόθεσμο και αφορούν τη διαθεσιμότητα των υπαλλήλων. Στην κατάθεση αγωγής, με την οποία θα διεκδικεί αποζημίωση πολλών εκατομμυρίων ευρώ, σχεδιάζει να προχωρήσει η Δημοτική Αρχή σε βάρος της εταιρείας ορκωτών λογιστών, στην οποία είχε ανατεθεί ο έλεγχος των οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης, την περίοδο κατά την οποία εξελισσόταν η υπόθεση της υπεξαίρεσης. Σύμφωνα με το Οικονομικό Επιτελείο του Δήμου Θεσσαλονίκης, κατά την περίοδο από το 2002 έως και το 2009, σημειώθηκαν τεράστιες αποκλήσεις, οι οποίες ανέρχονται στο ηλικιώδες ποσό των 51.900.000 ευρώ. Ανάμεσα στο ταμιακό υπόλοιπο, στο δημόσιο λογιστικό και στις αντίστοιχες εγγραφές στον ισολογισμό, χωρίς να υπάρχει καμία σχετική παρατήρηση στις εκθέσεις. Εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής έρευνας έδωσε η προϊστάμενη εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, Ευάγγελος Μαδεμλής, με βάση τις καταγγελίες που διατύπωσε χθες σε συνέντευξη τύπου ο πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Παναγιώτης Τσαραμπουρλίδης, για υποκινούμενες καταλήψεις των εργολαβικών υπαλλήλων του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από τον πρίτανη του Ιδρύματος Γιάννη Μιλόπουλο. Μετρό το 2019 και αν, βλέπουν οι εργαζόμενοι στο μεγαλύτερο δημόσιο έργο στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, οι οποίοι συνεχίζουν ακάθεκτοι τις απεργιακές τους κινητοποιήσεις για τέταρτη εβδομάδα, όπως ανακοίνωσε σε συνέντευξη τύπου. Όπως επισημαίνει το Προεδρείο του Σωματείου Εργαζομένων Μετρό Θεσσαλονίκης, οι ανασκαφές στο σταθμό της Αγίας Σοφίας δεν πρόκειται να τελειώσουν πριν από το τέλος του 2015, με βάση τουλάχιστον τα σημερινά δεδομένα. Η κατασκευή ενός σταθμού, ο οποίος είναι καθαρός από αρχαιολογικά ευρήματα, απαιτεί 2 με 2,5 χρόνια. Οπότε φτάνουμε στο τέλος του 2017 μέσα του 2018. Συν άλλο ένα έτος που απαιτείται προκειμένου να γίνουν δοκιμαστικές λειτουργίες, φτάνουμε ίσως στο 2019. Τότε ενδεχομένως το μετρό μπορεί να μπει στις ράγες, αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου, Χάρης Κυπριανίδης. Έφοδος εγκαταστάσεις εταιρείας της ΣΥΝΔΟ που εμπορεύεται να κυκλώσει με υλικά, πραγματοποίησαν μέλη του ΣΔΟΕ. Η Ράμπο του Υπουργείου Οικονομικών διαπίστωσαν σωρία φορολογικών παραβάσεων, καθώς εκεί κατέληγαν λαθρέα ανακυκλώσιμα είδη που συγκεντρώνουν Βούλγαροι και Έλληνες από όλη τη Θεσσαλονίκη και κυρίως από εγκαταλελειμμένα εργοστάσια και κάδους ανακύκλωσης. Τέλος, από τον ερχόμενο μήνα, τα ενοικιαστήρια και τα πολιτήρια κινήτων, καθώς και τα κηδιόχαρτα από κολόνες, στάσεις του ΟΑΣΤ, δέντρα και άλλα δημόσια σημεία της Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Δήμου θα εφαρμοστεί αυστηρά ο νόμος για την παράνομη αφυσοκόλληση και οι παραβάτες θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις νόμιμες κυρώσεις. Οι εκκλήσεις για ενότητα των εργαζομένων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, ώστε με κοινούς αγώνες να αντιμετωπίσουν τη λέλαπα των μνημονίων, κυριάρχησε στην τελετή έναρξη των εργασιών του 31ου Συνεδρίου του Εργατοπαλλητικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Οι εργασίες του συνεδρίου θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με τις εκλογές που θα γίνουν στο κτίριο του Εργατικού Κέντρου για την ανάδειξη της νέας διοίκησης και των άλλων οργάνων του. Συννεφιασμένος θα είναι ο ουρανός πάνω από τη Θεσσαλονίκη αύριο Παρασκευή 16 Νοεμβρίου και τη θερμοκρασία να κυμαίνεται από 12 έως 15 βαθμούς Κελσίου με μέτριους ανατολικούς ανέμους έως 4 μποφόρ. Το μεσημέρι της ίδιας ημέρας θα επικρατήσουν ίδιες συνθήκες με συννεφιά και θερμοκρασία που θα φτάσει στους 13 βαθμούς, με μικρή εξασθένιση των ανέμων από ανατολική κατεύθυνση και ένταση μέχρι τη ρομποφόρ.